Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Γιώργος από το SEO Marketer και σε αυτό το βίντεο θα πούμε κάποια πραγματάκια για το ιατρικό marketing, την ανέβρεση πελατολογίου για ιατρούς στο ιατρείο τους και πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε μια αποτελεσματική στρατηγική για να ενισχύσει ο ιατρός την επωνυμία του και το brand του και το όνομά του. Πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά κάποιες βασικές παραμέτρους οι οποίες θα μας βοηθήσουν στα επόμενα μας βήματα και τι πρέπει να προσέχουμε πάνω σε ό,τι ακολουθούμε και σε όποια στρατηγική σχεδιάζουμε. Πλέον μία στις 20 αναζητήσεις στη Google αφορούν την υγεία. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο τεράστιο είναι αυτό το νούμερο. Μπορεί να ακούμε έναν αριθμό μία στις 20, όμως είναι πολύ μεγάλος αριθμός. Δηλαδή από τις συνολικές αναζητήσεις ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι για ιατρικά θέματα. Ο ιατρός θα πρέπει λοιπόν να έχει μια αξιόπιστη, εξαιρετική ιστοσελίδα από όλες τις απόψεις μέσα από ένα σύγχρονο design, όπου θα αναφέρονται οι τομείς ειδίκευσης που έχει στον ιατρικό χώρο, όπου τα landing pages αυτά θα αναφέρουν αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες όπως και λύσεις για τα προβλήματα αυτά που αντιμετωπίζει ένας ασθενής, όπου μέσα από το site λοιπόν θέλει ο ιατρός να κάνει κάτι πάρα πολύ απλό, να κερδίσει πελάτες περισσότερους, περισσότερα τηλεφωνήματα, περισσότερους ασθενείς στο ιατρείο του. Μία στρατηγική όμως ιατρικού marketing είναι σε πολλές περιπτώσεις περίπλοκη. Δεν είναι κάτι πάγιο, δεν είναι κάτι σταθερό. Ένας γιατρός λοιπόν θα πρέπει να προσέξει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Πάμε να δούμε το πρώτο. Μία από τις ισχυρότερες στρατηγικές στο ιατρικό marketing είναι το περιεχόμενο. Τι θα μπει λοιπόν ο υποψήφιος ασθενής και θα διαβάσει μέσα στην ιστοσελίδα σας. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι αν δεν δημιουργήσουμε μία ασφάλεια στον υποψήφιο ασθενή, μία ηρεμία μέσα από τα κείμενά μας, αλλά επίσης να δείξουμε και την πείρα μας και την τεχνογνωσία μας, ότι εμείς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημά σας, το πιθανό πρόβλημά σας που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας ασθενής, τουλάχιστον από ένα αρχικό reading που θα κάνει μέσα σε ένα άρθρο, μια σελίδα, δεν θα σας επιλέξει, θα πάει ευχαρίστως άμεσα στον επόμενο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλα γίνονται μέσα σε λίγα λεπτά ως δευτερόλεπτα στο περιεχόμενο της ιστοσελίδας σας. Αν λοιπόν δεν υπάρχει μια δομή, μια στρατηγική πίσω από το σχεδιασμό του site, τα κείμενά μας και ό,τι γράφουμε και σχεδιάζουμε για να μελετάμε μετά μέσα από το Google Analytics και τα heat maps τι κάνουν οι χρήστες μέσα στο site μας, δεν θα μπορούμε να καταλάβουμε αν αποδίδουν οι καμπάνιες που κάνουμε, οι διαφημίσεις δηλαδή, μέσα από τα social media και την Google, είτε από SEO είτε από Google Ads, και δεν θα έχουμε εικόνα το τι συμβαίνει ακριβώς στις διαφημίσεις μας. Δηλαδή μπορεί να θεωρούμε ότι πάνε καλά, αλλά μπορεί να πάνε πολύ καλύτερα ή να μην αποδίδουν και να μην καταλαβαίνουμε ποιοι είναι οι λόγοι για αυτό το κομμάτι. Θα πρέπει ένας γιατρός να αποφεύγει την πολύ φανφάρα, την πολύ υπερέκθεση. Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει μια ταπεινότητα στις προτινόμενες λύσεις θεραπείες. Δεν μπορούμε να παρέχουμε αγγίσεις. Είναι λογικό σε αυτό το κομμάτι. Σε πολλά επαγγέλματα, όπως και στο δικηγορικό marketing, δεν υπάρχουν εγγύησεις σε πολλές υποθέσεις. Όμως θα πρέπει να βγάζουμε την ασφάλεια μέσα από την οποία θα πούμε και θα καταλάβει ο ασθενής ότι, ξέρεις κάτι, αυτός ο ιατρός θεωρώ είναι ο κατάλληλος, πρέπει να πάω να τον επισκεφθώ για να δω τι θα μου πει από κοντά και τι θα μου προτείνει αφού κατόπιν εξέτασης, για να μπορεί να εξετάσει αναλυτικά και να μου πει τις προσφερόμενες λύσεις στο πρόβλημά μου. Αν θέλουμε να χρησιμοποιούμε κριτικές, θα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ, διότι όπως καταλαβαίνουμε όλοι είναι προσωπικά δεδομένα. Εάν έχετε τη ρητή άδεια του ασθενή, σαφώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε ένα βίντεο είτε κάποια μαρτυρία πέρα από τις Google κριτικές, οι οποίες αν ο ασθενής θέλει γράφει την κριτική του, για να μπορέσετε να την προβάλλετε στο site σας, στο YouTube, εφόσον είναι βίντεο, ακόμα και σε διαφημίσεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως και οι σελίδες μας στα social media, Facebook, Instagram, πολλές φορές και TikTok, ανάλογα την ειδικότητα του ιατρού. Ένα ακόμη σημαντικό είναι ότι οι υπάλληλοι που δουλεύουν για εσάς θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί να τους εκπαιδεύσετε στο τι θα λένε στους υποψήφιους ασθενείς στο τηλέφωνο, αλλά και από κοντά ακόμη στις ενέργειες που θα αναλαμβάνουν, είτε είναι το κλείσιμο των ραντεβού, είτε κάποια άλλα πράγματα και εξετάσεις και όλες αυτές τις λεπτομέρειες περαιτέρω. Πρέπει να είναι πολύ καλά εκπαιδευμένοι για το τι να λένε στους ασθενείς, γιατί όπως καταλαβαίνουμε όλοι, οι γιατροί το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά, είναι λεπτά τα ζητήματα σε πολλά θέματα, οπότε ακόμα και η παραμικρή φράση που θα πούμε μετράει.
Ολοκληρώνοντας λοιπόν αυτό το βίντεο, αυτό που ενδιαφέρει έναν γιατρό είναι να δείξει τόσο στην περιοχή του, ιδανικά και σε όλη την Αθήνα, βέβαια είναι τεράστιος ανταγωνισμός, αλλά αυτό το χτίζεις βήμα-βήμα, να δείξεις ότι εσύ είσαι ο ηγέτης του τομέα σου. Εσύ είσαι ο γιατρός ο οποίος μπορεί να προσφέρει λύσεις, εσύ είσαι ο άνθρωπος, ο επαγγελματίας της υγείας, ο οποίος μπορεί να αναλάβει ένα περιστατικό και να ακολουθήσει μία θεραπεία, να ακολουθήσει μία επέμβαση ανάλογα τι θα κρίνει ο γιατρός και να δώσει την λύση που χρειάζεται ο ασθενής. Εφόσον σε αυτό το buyer journey, σε αυτό το στάδιο του αγοραστή του ασθενή, τα πάρουμε όλα βήμα-βήμα και σχεδιάσουμε τη στρατηγική σωστά και με σχέδιο, τότε πραγματικά ένας γιατρός μπορεί να έχει καθημερινά πελατολόγιο στο ιατρείο του, πώς μέσα από την ιστοσελίδα του. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε όλοι καλά. Είμαι ο Γιώργος. Θα ακολουθήσουν και άλλα βίντεο για το ιατρικό marketing. Θα κάνουμε μια σειρά πάνω σε αυτό το κομμάτι για να καλύψουμε πολλές θεματολογίες. Μείνετε συντονισμένοι. Κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου στο YouTube για να ενημερώνεστε και για τους επόμενους οδηγούς και βίντεο. Να είστε όλοι καλά.